Άλιστα, συνέχεια μαζί με το Βουλή Report, Επιτροπή Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, όπου σήμερα συζητήθηκε ένα αριθμό πολύ ενδιαφερόντων νομοσχεδίων και σχεδίων νόμου, τα οποία άπτονται θεμάτων χρηστής διοίκησης και διαφθοράς. Φιλοξενούμενος σήμερα ο βουλευτής των Οικολόγων Συνεργασίων Πολιτών, ο κ. Γιώργος Παιδίκης, το οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα σας. Είναι πάντα με ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε, κύριε Παιδί, γιατί είσαστε η χαρά των δημοσιογράφων, πάντα βγάλετε ειδήσεις. Η χαρά είναι και δική μου. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, τι συζητήθηκε σήμερα στην κυριολευτική επιτροπή? Εντάξει, δεν είναι πολλά πράγματα και αυτό είναι που με ενοχλεί. Εξέφρασα και τη διαμαρτυρία μου αμέσως. Ναι. Επρόκειτο να συζητήσουμε το θέμα με το νομοσχέδιο για τα λόμπι. Και επίσης να προχωρήσει η συζήτηση με το θέμα του υπόθεν έσχεση, η οποία είχε ξεκινήσει από την προπερασμένη εβδομάδα. Είναι και τα δύο θέματα τα οποία είχε θίξει και στην πρόσφατη έκθεση της η Επιτροπή για τη Διαφάνεια της Ευρώπης, η γνωστή Επιτροπή ΚΡΕΚΟ, τα οποία η Βουλή ακόμα ελέγχεται για καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση. Το τρίτο θέμα είναι το περίφημο θέμα του κώδικα διοντολογίας για τους βουλευτές, που έχει ολοκληρωθεί ο κώδικα της βουλευτών και ουσιαστικά έχει πάει στα κόμματα κατά την τοποθέτηση για να πάει, ελπίζω, για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής πριν από τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς αναβλήθηκε η συζήτηση σήμερα για το πόθεν έσχες, καθυστερούμε δηλαδή και άλλοι. Και η συζήτηση περιορίστηκε το θέμα που αφορά τα lobbying και αυτή η συζήτηση σε πολύ αρχικό στάδιο. Δηλαδή, μιλούμε για ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν το 1,5 χρόνο, συζητήθηκε μία φορά, έγιναν κάποιες καταρχήν υποδείξεις, αν θέλετε, και παρατηρήσεις από τους βουλευτές. Ο πρόεδρος της Βουλής, τότε ο κ. Σιλούρης, είπε ότι εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό το νόμο, θα το βάλω στον κώδικα διοντολογίας των βουλευτών. Πάλι διαφώνησα ότι καθυστερούμε έναν ευλόγου. Μπήκε όντως από τον κύριο Σιλούρη σε μια πρόταση για τη διοντολογία των βουλευτών που ήταν 350 σελίδες, την οποία ουσιαστικά οι βουλευτές απέρριψαν και έδωσαν την αναλογία σε μια επιτροπή τη οποία προέδρευα να κάνει έναν πολύ πιο μικρό κώδικα, τελικά 13 σελίδες, μέσα στον οποίο κώδικα δεν περιλαμβάνεται κεφάλι για το lobbying, γιατί εμείς θεωρούμε ότι για ό,τι αφορά το lobbying πρέπει να μπει σε νομοθεσία τελικά και να μην κάνει το πολλάνι μόνο τους βουλευτές, αλλά και άλλους αξιωματούχους. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές που κάνουν, μπαίνουν στη διαδικασία lobbying, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι. Πρέπει να υπάρξει μια γενική διευθέτηση του θέματος με τον τρόπο γίνεται η επαγγελματική προσέγγιση βουλευτών, προσέγγιση υπουργών για την πρόθεση μια νομοθεσία ή για να επηρεαστεί η συγκεκριμένη απόφαση με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι βασικά το lobbying. Είναι δηλαδή εκεί οι κανόνες του του επηρεασμού της διοίκησης, της νομοθετικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας από ένα σύνολο όταν αυτή γίνεται από επαγγελματίες, που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να παρέχεται. Ο κύριος Σιλούρης έλεγε ότι κανονικά πρέπει να απαγορεύεται αυτό. Και να μην επιτρέπεται. Και στο κώδικα έτσι πάλι. Είχε βάλει να απαγορεύεται να προσεγγίσουν επαγγελματίες, λομπίστες, τους βουλευτές. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί αυτό το επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα που υπάρχει σε όλες τις δημοκρατικές χώρες. Και και απλά να υπάρχει μια διαδικασία νομιμοποίησης και ελέγχου αυτής των επαγγελματιών. Λοιπόν, κύριε Παιδίκη, είχα δει στα πλάνα της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής σας, είδατε τον γενικό ελεκτή, σύσσωμη ελεκτική υπηρεσία, έχω δει το εκπρόσωπο αντίπερα αυτά. Κοιτάξτε, θέλω να σας μεταφέρω έτσι ένα ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε εσείς καθημερινά. Η σύγκρουση πλέον, η ανοιχτή σύγκρουση του γενικού ελεκτή μαζί με την εκτελεστική εξουσία. Εσείς ως βουλευτής, ο οποίος έχει πολύ χρόνια πείρα, είσαστε για αρκετά χρόνια στα βουλευτικά έδρα, πόσο άνετα σας κάνει να νιώθετε?
Και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί τελικά αυτή η κόντρα? Κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ του Γενικού Ελεκτή και της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή τη σύγκρουση την έχει η κυβέρνηση, η οποία νόμιζε ότι διόρισε έναν άνθρωπο που θα ήταν ένας yes man, δηλαδή θα έκαμε τις δουλειές της χωρίς να ακούει κριτική, και της βγήκε τελικά ξινός αυτός ο διορισμός, γιατί ο Οδυσσέας Μιχαλίδης αξιοποιεί μια πολύ καλά στημένη υπηρεσία, μια αξιόλογα στελέχη, και με εξαιρετικές εξουσίες που έχουν να κάνουν διερεύνηση καταγγελιών, κάτι που δεν μπορούμε να πάμε εμεί ως βουλευτές. Και το αποτέλεσμα είναι να βγάζει συνεχώς στοιχεία τα οποία εκθέτουν την διοίκηση, εκθέτουν την κυβέρνηση. Και αυτό, αντί να κάνει την κυβέρνηση να είναι πιο προσεκτική, να την κάνει να καθιερωθεί, να γίνει καλύτερη σαν διοίκηση, την εξοργίζει και τη φέρνει σε σύγκρουση με την ηλεκτρική υπηρεσία. Βέβαια, αγαπητέ Χάρη, για να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν μιλούμε μόνο για κακή διοίκηση, μιλούμε και για ιδιωτελή διοίκηση. Δηλαδή, μιλούμε για περιπτώσεις όπου τα σκάνδαλα δεν αφορούν τα λάθη και τις παραλήψεις κάποιων διοικούντων, αφορούν κομπίνες και δουλειές που στείνονται για να βγάλουν κέρδος οι κυβερνώντες και η οικογένειά τους. Όταν το μισό διοικητικό συμβούλιο έχει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο εμπλοκή στην υπόθεση των διαβατηρίων, αντιλαμβάνεσαι γιατί υπάρχει αυτή η οργισμένη αντίθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβέρνησης και απειλή με βάση των γενικών ελεκτή το θέμα των διαβατηρίων. Δεν τον απειλήσε όταν τοποθετεί στο θέμα του συνεργατισμού αντίθετα με την κυβέρνηση. Δεν τον απειλήσε όταν ουσιαστικά οδήγησε με τις αποκαλύψεις του την παρέτηση ενός ισχυρού υπουργού. Τον απειλήσε με πάυση όταν άγγιξε ένα θέμα το οποίο κακά τα ψέματα το μισό υπουργικό συμβούλιο είχε συμφέρον. Έβγαλε προσωπικό κέρδο. Κάθε υπουργό ξεχωριστά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και το άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να διαθέτει. Δηλαδή, όταν υπήρξε την προσωπική τσέπη τη διοίκηση των διοικούντων, υπήρξε αυτή η φοβερή αντίδραση που έπρεπε πλέον σύγκρουση του θέματος. Να σα ρωτήσω. Είσαστε βουλευτή για μία 20ετία, αν δεν κάνω λάθο. Σωστά. Ναι. Πώς, εντάξει, είδα για το που θέλεις, για ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, τα τελευταία 20 χρόνια βλέπετε να βελτιώνεται καθόλου το έλεγχος, αν θέλετε, της διαφθοράς, της χρηστής διοίκησης? Βλέπετε να υπάρχουν βήματα, γίνονται βήματα βελτίωσης ή πισωγυρίσματα? Η προσωπική σας εκτίμηση. Κοιτάξτε, ένα θετικό στοιχείο ήταν η παρουσία του γενικού ελεκτή, του κυρίου Μιχαλίδη, στον πόστο του γενικού ελεκτή. Ακριβώς έφερε μια άλλη δυνατότητα. Διότι πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές με τις προηγούμενες διοικήσεις του ανεξάρτητου θεσμού είχαμε συνεργαστεί, είχαμε στείλει πολλές φορές παράπονα και καταγγελίες και δεν υπήρχε ανταπόκριση, τουλάχιστον στον βαθμό που ανταποκρίθηκε ο Γενικός. Βέβαια, να πούμε ότι είναι και οι εποχές διαφορετικές. Εγώ έζησα εποχές που όταν έρθα ενώπιον των αρμοδίων σκάνδαλα και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, η απάντηση ήταν καλά ρε κουμπάρε, ας πούμε. Καλούμε τόσα πολλά, μία πετά, και που γίνονται αυτά τα σκάνδαλα, τι έγινε? Ο κόσμος περνά καλά, είμαστε όλοι πλούσιοι. Μιλώ για πραγματικά γεγονότα που τα φέρνω τώρα στη μνήμη μου με πραγματική θλίψη, αλλά και νοσταλγία, δηλαδή να λες ότι μα εδώ πέρα έκανε μια υπόθεση με την οποία έφερε ο άλλος τόσα εκατομμύρια. Μιλούμε για την πολιτική και τα κύπεδα που δεν ήταν και να κάνουν κύπεδα και να φέρουν τουρισμό, είτε για να μετατρέψουν χωράφια που ήταν μόνο αγκάθια και ούτε να βοσκήσουν τα ζώα δεν πήγαιναν εκεί, από κτηνοτροφικές περιοχές για την γεωργική γη, να τη μετατρέψουν χωρίς καμιά διαδικασία, εκεί που σύστηκαν κάποιους επιχειρηματίες, να τη μετατρέψουν σε πανάκριση οικιστική
εκεί, γιατί μαζί με το κήπεδο πρέπει να κάνουν και επάφρες, το οποίο θα μπορούσαν. Όταν τα λέει αυτά στην δεκαετία του 2000, ας πούμε, όπου πέρασαν τρεις κυβερνήσεις, Λυρίδη, Τάσο Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια, μου έλεγαν όλοι, φέρνουν χρήμα στην Κύπρο, όλος ο κόσμος περνά καλά, αυκάλε και λίγα ο επιχειρηματίας παραπάνω, μαύρα λεφτά, ας πούμε, πειράζει. Αν τους έλεγα, πολλοί από αυτούς που επενδύουν στην Κύπρο και αγοράζουν τις επαύλεις, είναι άνθρωποι που κάνουν ξέπλυμα από τον κυβερνήματος, η απάντηση που σου έδινε ο Καπιθάρη τότε ήταν καλά, ποιο είναι το πρόβλημα σου. Όλοι περνούμε καλά, όλοι είμαστε πλούσιοι, έχουμε πολλά ψηλό ποιοτικό επίπεδο, ψηλό ρυθμό ανάπτυξη. Πού είναι το πρόβλημα σου για διαμάχη. Οι συνθήκες άλλαξαν την τελευταία δεκαετία, στη δεύτερη δεκαετία τη θητεία μου στο κοινοβούλιο. Ήρθε το Μαρί. Το Μαρί, για να πάμε στο πόρισμα Πολυβίου, έχει ένα κεφάλαιο 7 σελίδες. Το εξηγεί πως η διαπλοκή διαφθορά, το πολιτικό σύστημα και η κομματοκρατία έπαιξαν τον ρόλο τους για να φτάσουν στην έκρηξη των containers. Έχουν σχέση όλα αυτά. Μετά ήρθε η καταστροφή της οικονομίας, η καταστροφή των τραπεζών, οι κουρεμένοι, οι αξιόγραφοι, οι δανειολήπτες. Όλος αυτός ο κόσμος τώρα ακούει πιο ανοιχτά αυτιά τοποθετήσεις σαν αυτές του Οδυσσέα του Μιχαηλίδη, διά του περισσότερη περιθώρια να κινηθεί και να μιλήσει και ανθρώπους σαν εμένα που πάντα μιλούσα για τη διαφορά και τη διαπλοκή και πάντα την καταπολεμούσα. Δεν είναι ο ίδιος αέρας που υπήρχε την πρώτη δεκαετία με την δεύτερη δεκαετία θητείας μου στη Βουλή. Είναι αλήθεια ότι σήμερα το περιβάλλον έχει αλλάξει, το κοινωνικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Οι πολίτες είναι πιο έτοιμοι να δεχτούν ανατρεπτικές τοποθετήσεις ενάντια στο σύστημα και αυτό δίνει και δύναμη στους ανθρώπους που αγωνίζονται να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα τους. Άρα να υποθέσω ότι είσαστε αισιόδοξος. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτό το, η αφύπνιση, ας την πούμε έτσι, των Κυπρίων πολιτών θα οδηγήσει και σε αλλαγή και του κλίματος σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Πράγματα τα οποία κάποτε τα λέγαμε και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να εφαρμοστούν όπως έναν αποτελεσματικό ποθενέσκες, όπως ο κώδικας ζωντικής, πόσες φορές είχα ζητήσει και από τον κύριο Νομίρου και πιο πριν από τον κύριο Γκάρουγιαν και από τον κύριο Σιλούρη, ακόμα και από τον κύριο Δημήτρη, τον Χριστόφιαν είχα ζητήσει να υπάρχει ένας κώδικας ζωντικής για τους βουλευτές. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που έγιναν και να έρθει η Γκρέκο και να είμαστε πλέον τώρα στο παραπέντε να γίνει αυτός ο κώδικας ζωντικής. Ένα παράδειγμα δίνω για να σου πω ότι ναι, υπάρχει ελπίδα ότι μέσα την καταχνιά, το περιβάλλον το δύσκολο με την πολλή διαφθορά και την πολλή διαπλοκή θα μπορέσει να προκύψει κάτι καλό για αυτόν τον τόπο για να πάμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε Βεδίγη, να σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.